Καλώς ήρθες στα μαθήματα ΑΝΟΣ. Μιλάμε για την εφαρμογή 1, σελίδα 39 του βιβλίου και είμαστε στο κεφάλαιο 1-4, πολλαπλασιασμός πολεωνύμων. Λοιπόν, η άσκηση 1 τι μου λέει? Να γίνουν, λέει, οι πράξεις. Έχω να κάνω με πολλαπλασιασμό πολεωνύμων. Εντάξει, είναι πολλαπλασιασμός. Λοιπόν, για να μην χρονοτριβούμε, πάμε να δούμε την Α. Μείον 2 τρίτα χ τετράγωνο ψ επί παρένθεση χ μείον 1 τρίτο ψ μείον 3. Λοιπόν, η λογική ποια είναι? Όπως πάντα είναι να κάνω την παράστασή μου απλή, δηλαδή να ξεφορτωθώ την παρένθεση. Πώς ξεφορτώνω μια παρένθεση όταν εμπλέκεται ο πολλαπλασιασμός? Θυμόμαστε την πολύ όμορφη ιδιότητα της επιμεριστικής. Α επί β και γ ή αντίστοιχα με πλην είναι α επί β συν α επί γ. Αντίστοιχα με πλην. Βελάκια, εντάξει, το θυμόμαστε, α επί β συν α επί γ. Ομοίως και εδώ. Έχω μία ποσότητα. Είναι όλη αυτή που κάνω με κόκκινο. Αυτή η ποσότητα, τη μία θα πολλαπλασιαστεί με το χ και την άλλη θα πολλαπλασιαστεί με το 1 τρίτο ψ και την άλλη θα πολλαπλασιαστεί με το 3. Εντάξει. Λοιπόν, απλά εδώ μέσα στην παρένθεση είχα 2 όρους, β και γ, σε αυτή την παρένθεση έχω 3. Κανένα πρόβλημα. Όπως ξέρουμε, έτσι θα το κάνουμε. Λοιπόν, επομένως, πολλαπλασιάζω πρώτα αυτό με το χ. Οπότε τι θα έχω? Θα έχω ίσον μείον 2 τρίτα επί χ τετράγωνο ψ επί αυτό το χ. Τέλος. Πάω τώρα και το πολλαπλασιάζω με το πλην 1 τρίτο ψ. Τι πρόσημο θα βάλω? Πλην επί πλην, τι μου κάνει? Συν. Οπότε ξεκαθάρισα το πρόσημο μου. Συν 2 τρίτα επί χ τετράγωνο ψ επί αυτό το 1 τρίτο επί ψ. Τέλος και αυτό. Και τέλος πάμε να το πολλαπλασιάσουμε και με το πλην 3. Τι πρόσημο? Πλην επί πλην προφανώς κάνει συν. Οπότε συν 2 τρίτα χ τετράγωνο ψ επί αυτό το τριαράκι που έχω. Λοιπόν, επράξεις κάνουμε και τελειώσαμε. Ίσον. Αυτή εδώ την ποσότητα, πάμε να τη μαζέψω λίγο. Το χ τετράγωνο ψ χ θα πολλαπλασιαστούν με το 2. Οπότε θα έχω μείον 2 επί χ τετράγωνο επί ψ επί χ τρίτα. Συν. Εδώ ας πολλαπλασιάσω καλύτερα τα κλάσματα μεταξύ τους, έτσι, δηλαδή να κάνω 2 τρίτα επί 1 τρίτο. Πολλαπλασιασμός κλασμάτων, τι σημαίνει? Πολλαπλασιάζεται ο αριθμητής με τον αριθμητή, δηλαδή 2 επί 1, και στον παρανομαστή θα βάλω το γινόμενο 3 επί 3. Επί όλα τα υπόλοιπα. Χ τετράγωνο επί ψ επί ψ. Συν, πάμε να πολλαπλασιάσω τους δύο αριθμούς μαζί, 2 τρίτα με 3. Ο αριθμός θα πολλαπλασιαστεί με τον αριθμητή του κλάσματος, οπότε θα είναι 2 επί 3 τρίτα επί χ τετράγωνο ψ. Λοιπόν, μπορώ να κάνω κάποιες απλοποίησεις. Προφανώς και μπορώ. Μπορώ να διώξω το 3 με το 3. Ωραία. Οπότε τελικά τι θα έχω, παιδιά? Θα έχω μείον 2 επί χ τετράγωνο επί χ. Έχω μια ιδιότητα εδώ. Είναι πολλαπλασιασμός δυνάμεων με ίδια βάση χ, αλλά διαφορετικό εκθέτη. Γιατί εδώ έχω εκθέτη το 2, ενώ εδώ έχω εκθέτη το 1. Άρα το αποτέλεσμα θα είναι η ίδια βάση χ, με τι εκθέτη? Το άθροισμα των εκθετών. Δηλαδή 2 και 1, 3. Επί ψ, τρίτα. Συν 2 επί 1, 2. 3 επί 3, 9. Άρα έχω 2, 9, 2 ένατα επί χ τετράγωνο επί ψ επί ψ. Πόσο μου κάνει? Κάτι επί κάτι μου κάνει κάτι στο τετράγωνο. Συν 2 φορές το χ τετράγωνο ψ. Ωραία. Επομένως το αποτέλεσμά μου είναι
μείον 2 χ τρίτης ψ τρίτα συν 2 ένατα χ τετράγωνο ψ τετράγωνο συν 2 χ τετράγωνο ψ. Επομένως, πολύ καλές ιδιότητες δυνάμεων και αφού παίζει ο πολλαπλασιασμός, πάντα θυμάμαι την επιμεριστική ιδιότητα. Β. 2 χ τετράγωνο μείον 5 χ και 6 επί χ μείον 2. Πάλι θα κάνω επιμεριστική ιδιότητα. Εδώ έχω όμως διπλή επιμεριστική, έτσι, γιατί έχω παρένθεση επί μία άλλη παρένθεση. Ενώ πριν είχα σκέτο αριθμό επί παρένθεση. Εδώ δεν έχω όμως κάτι τέτοιο, έτσι. Έχω παρένθεση επί παρένθεση, οπότε κάνω διπλή επιμεριστική. Δηλαδή, από τη μία παρένθεση το α μου θα πολλαπλασιαστεί με τα 2 απέναντι και το β θα πολλαπλασιαστεί και αυτό με τα 2 απέναντι. Οπότε θα έχω αγ και αδ και βγ και βδ. Επομένως, βάσει της διπλής επιμεριστικής και στο συγκεκριμένο παράδειγμα μου τι θα κάνω. Το 2 χ τετράγωνο θα πολλαπλασιαστεί με τα 2 απέναντι. Οπότε, 2 χ τετράγωνο επί χ, 2 χ τετράγωνο επί πλην 2, συν επί πλην μας κάνει πλην. Οπότε έχω 2 χ τετράγωνο επί 2. Πάμε τώρα στο δίπλα, στο πλην 5 χ. Το πλην 5 χ θα πολλαπλασιαστεί και αυτό με τα 2 απέναντί του. Οπότε τι θα έχω, παιδιά? Πλην 5 χ επί χ συν επί πλην πλην. Πλην 5 χ επί χ. Πλην 5 χ επί πλην 2 πλην επί πλην συν. Οπότε συν 5 χ επί 2. Τέλειωσα και με αυτό. Πάμε και στο τελευταίο. Το εξάρι θα πολλαπλασιαστεί και αυτό με αυτά τα 2. Οπότε θα έχω συν 6 επί χ μου κάνει συν 6 χ, συν 6 επί πλην 2, συν επί πλην μας κάνει πλην. Οπότε πλην 2 ή 6, 12. Πράξεις. Έχουμε 2 επί χ τετράγωνο επί χ, έχουμε την ιδιότητα που είπαμε και στο α, δηλαδή γινόμενο δυνάμεων με ίδια βάση χ, αλλά διαφορετικούς εκθέτες. Εδώ έχω εκθέτει το 2, ενώ εδώ έχω το 1. Οπότε το αποτέλεσμα θα είναι η ίδια βάση χ, με τι εκθέτει, τους δύο εκθέτες προστιθέμενους. Άρα 2 και 1, 3. Χ στην τρίτη. Μείον 2 επί 2, 4 χ τετράγωνο, πλην 5 επί χ επί χ, κάτι επί κάτι πόσο, κάτι χ στο τετράγωνο. Συν 5 επί 2 μας κάνει 10 χ, συν 6 χ μείον 12. Να το μαζέψουμε λίγο. 2 χ τρίτης, πάμε να παίξουμε με τα χ τετράγωνο. Πόσα χ τετράγωνο έχω? Πλην 4 χ τετράγωνο, πλην 5 χ τετράγωνο. Παίζω με συντελεστές. Πλην 4, πλην 5, είναι και τα δύο ομόσημα, άρα έχω πρόσθεση δημοτικού. 4 και 5, 9. Με πρόσημο τι, αφού και οι δύο αριθμοί έχουν πρόσημο πλην, πλην θα μπει και στο τελικό. Οπότε είναι, πλην 4 χ τετράγωνο, πλην 5 χ τετράγωνο, μας κάνει πλην 9 χ τετράγωνο. Συν 10 χ και 6 χ, πόσο μας κάνει? 16 χ, μείον 12. Οπότε το αποτέλεσμά μας είναι 2 χ τρίτης μείον 9 χ τετράγωνο συν 16 χ μείον 12. Επόμενο. 4 χ επί μείον 2 χ τετράγωνο και 3 χ μείον 1 μείον 3 χ τετράγωνο επί μείον 2 χ και 5. Η λογική είναι ίδια. Ξεφορτώνω με παρενθέσεις επειδή έχω πολλαπλασιασμό. Κάτι επί παρένθεση. Κάτι επί παρένθεση. Θυμάμαι την επιμεριστική που γράφει. Α επί παρένθεση β και γ ίσον α επί β συν α επί γ. Προέκυψε κάνοντας βελάκια. Οπότε, το 4 χ θα πολλαπλασιαστεί με το 2 χ τετράγωνο. Και τελικά πόσο θα μου κάνει? 4 χ επί πλην 2 χ τετράγωνο. Συν επί πλην πόσο? Πλην. Οπότε πλην 4 χ επί 2 χ τετράγωνο. Μετά, 4 χ θα πολλαπλασιαστεί με το 3 χ. Μας κάνει 4 χ
επί 3χ. Μετά το 4χ θα πολλαπλασιαστεί με το μείον 1. Συν 4χ επί μείον 1 μας κάνει συν επί μείον μείον 4χ. Και πάμε τώρα και στην άλλη παρένθεση. Πάλι αυτό θα πολλαπλασιαστεί με αυτό. Πλην 3χ τετράγωνο επί πλην 2χ. Πλην επί πλην πόσο? Συν 3χ τετράγωνο επί 2χ. Πλην 3χ τετράγωνο επί 5. Πλην επί συν πλην. Πλην 3χ τετράγωνο επί 5. Πράξη. 4 επί 2, 8. Οπότε πλην 8, πάμε να παίξουμε με τα χ. Τι έχω? Χ επί χ τετράγωνο. Δηλαδή έχω γινόμενο βάση δυνάμεων με ίδια βάση το χ, αλλά διαφορετικούς εκθέτες. Εδώ έχω εκθέτει το 2, ενώ εδώ έχω εκθέτει το 1. Οπότε το αποτέλεσμα τι θα είναι, παιδιά? Η ίδια βάση χ με τι εκθέτει? Τους δύο εκθέτες προστιθέμενους. Οπότε 1 συν 2, 3. Πλην 8 χ τρίτης. Συν 4 επί 3, 12. Χ επί χ, κάτι επί κάτι, μας κάνει κάτι στο τετράγωνο. Άρα χ στο τετράγωνο. Πλην 4 χ, συν. Τους αριθμούς πρώτα. 3 επί 2, 6. Χ τετράγωνο επί χ, έχω γινόμενο δυνάμεων με ίδια βάση το χ, αλλά διαφορετικούς εκθέτες. Εδώ έχω εκθέτει το 2, ενώ εδώ έχω εκθέτει το 1. Άρα το αποτέλεσμα αυτής της πράξης θα είναι η ίδια βάση χ, με τι εκθέτει? Τους δύο εκθέτες προστιθέμενους. Άρα 2 και 1, 3. Συν 6 χ τρίτης. Μείον 3 επί 5, 15 χ τετράγωνο. Λοιπόν, πάμε να το μαζέψουμε λίγο. Μαζεύω τα χ τρίτης. Πλην 8 χ τρίτης και 6 χ τρίτης, παίζω με τους συντελεστές. Πλην 8 συν 6. Έχω ετερόσημα, άρα κάνω αφαίρεση δημοτικού. 8 βγάζω 6, 2. Με τι πρόσημο? Αφού το 8 που είναι το μεγαλύτερο έχει πρόσημο πλην, πλην θα μπει και στο τελικό. Οπότε έχω πλην 8 χ τρίτης και 6 χ τρίτης, μας κάνει πλην 2 χ τρίτης. Χ τετράγωνο έχω 12 χ τετράγωνο, συν 12 χ τετράγωνο μάλλον, πλην 15 χ τετράγωνο. Πάλι παίζω με συντελεστές, δηλαδή με το συν 12 και το πλην 15. Έχω ετερόσημα, άρα κάνω αφαίρεση δημοτικού, 15 βγάζω 12, 3. Με τι πρόσημο? Αφού ο μεγαλύτερός μου που είναι ο 15 έχει πρόσημο πλην, πλην θα μπει και στο τελικό. Οπότε 12 χ τετράγωνο πλην 15 χ τετράγωνο μας κάνει πλην 3 χ τετράγωνο. 4 χ έχω μόνο αυτό, οπότε το γράφω όπως είναι. Οπότε τελικά το αποτέλεσμά μου είναι μείον 2 χ τρίτης, μείον 3 χ τετράγωνο, μείον 4 χ. Λοιπόν, πάμε και στο δέλτα. Λοιπόν, πάλι έχω κάτι στην ίδια λογική, δηλαδή έχω μία ποσότητα επί μία παρένθεση επί μία παρένθεση. Λοιπόν, ισχύει η αντιμεταθετική ιδιότητα, δηλαδή μπορώ να πολλαπλασιάσω πρώτα αυτά εδώ τα δύο μεταξύ τους και ό,τι βρω να το πολλαπλασιάσω με το τρίτο. Λοιπόν, ας πάρω πρώτα αυτά εδώ τα δύο. Λοιπόν, πώς θα γίνει ο πολλαπλασιασμός? Θα γίνει διώχνοντας την παρένθεση ώστε να έχω κάτι το απλούστερο. Οπότε βελάκια, επιμεριστική ιδιότητα. Λοιπόν, τι λέω? Μείον 2χ τετράγωνο επί χ, δηλαδή πλην επί συν πλην, πλην 2χ τετράγωνο επί χ. Πλην 2χ τετράγωνο επί συν 4, πλην επί συν πάλι πλην 2χ τετράγωνο επί 4. Λοιπόν, και όλο αυτό τώρα, όλο αυτό το αποτέλεσμα που θα προκύψει, θα πολλαπλασιαστεί με την τρίτη ποσότητα που είναι χ μείον 1. Λοιπόν, κάνοντας λίγο πράξεις, τι έχουμε? Παρένθεση. Πλην 2 επί. Αυτό είναι ιδιότητα, έτσι. Οπότε, αν βάλω εδώ εκθέτει το 1, το αποτέλεσμα θα είναι η βάση χ με εκθέτει τους δύο εκθέτες προστιθέμενους. Άρα 2 και 1, 3. Μείον 2 χ τρίτης. Μείον 2 επί 4, 8, τους αριθμούς μεταξύ τους, οπότε μείον 8 χ τετράγωνο και όλη αυτή η παρένθεση πολλαπλασιάζεται με το χ μείον 1. Λοιπόν, παρένθεση επί παρένθεση. Τι μου θυμίζει? Μου θυμίζει τη διπλή επιμεριστική α και β
πι γάμα και δέλτα, που αν θυμηθώ γίνεται αλφα γάμα και αλφα δέλτα και βήτα γάμα και βήτα δέλτα. Οπότε κάνοντας και εδώ διπλή επιμεριστική, τι θα έχουμε, την ίδια λογική, πλην 2 χ τρίτης επί χ. Λοιπόν, είναι πλην 2 χ τρίτης επί χ. Μετά, το πλην 2 χ τρίτης πολλαπλασιάζεται με το πλην 1, οπότε πλην επί πλην συν 2 χ τρίτης. Μετά, το πλην 8 χ τετράγωνο θα πολλαπλασιαστεί με το χ, οπότε πλην 8 χ τρίτης χ τετράγωνο επί χ. Και μετά το πλην 8 χ τετράγωνο θα πολλαπλασιαστεί με το πλην 1, οπότε πλην επί πλην θα μας κάνει συν, οπότε συν 8 χ τετράγωνο. Κάνουμε και λίγες πράξεις. Τι έχουμε? Μείον 2 χ τρίτης επί χ, είναι στην ουσία χ τρίτης επί χ πρώτης, έτσι. Οπότε το αποτέλεσμα θα είναι η βάση χ με εκθέτη τι, τους δύο εκθέτες προστιθέμενους, 3 και 1, 4. Συν 2 χ τρίτης πλην 8 χ τετράγωνα επί χ στην πρώτη, έτσι, εννοείται. Είναι πάλι η βάση χ με τι εκθέτη, τους δύο προστιθέμενους, 2 και 1, 3. Συν 8 χ τετράγωνα. Οπότε 2 χ τετάρτης και 2 χ τρίτης μείον 8 χ τρίτης συν 8 χ τετράγωνα. Λοιπόν, μαζεύω λίγο τις όμοιες ποσότητες μεταξύ τους, οπότε τι έχω? Μείον 2 χ τετάρτης. Δεν έχω άλλα χ τετάρτης, οπότε είναι μόνο αυτό.